Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την κυρία Ρούλα Κορομιλά, που ήταν παρούσα χθες στην απονομή των βραβείων. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να πω, εικόνες ντροπής μου φαίνεται λίγο. Αν αντιλαμβάνομαι καλά, αυτό που επικράτησε σε μια κανονικά γιορτή της μουσικής ήταν ο απόλυτος τρόμος. Πού βρισκόσασταν την ώρα που συνέβησαν όλα αυτά? Την ώρα που συνέβησαν όλα τα γεγονότα ήμουνα στο καμαρίνι backstage, ναι. Και είδα τον κόσμο έντρομο, άκουσα τις φωνές, άρχισε να τρέχουν, να ουρλιάζουν, να φωνάζουν. Οι καλλιτέχνες ήταν οι περισσότεροι αναστατωμένοι και σοκαρισμένοι με όλο αυτό το ιδεχθές γεγονός που συνέβη. Και εν τί αυτή περιπτώση, να σας πω κάτι, είμαι πάρα πολύ προβληματισμένη με όσα έγιναν εχθές, αλλά είμαι και πολύ θυμωμένη, γιατί δείχνουμε ανεκτικότητα. Με ποιον, είστε θυμωμένη, κυρία Κορομιλά? Συμπεριφορές που προβάλλουν τη βία, το σεξισμό και την παρεμβατικότητα. Άρα λέτε ότι αυτό που είδαμε ουσιαστικά χθες το βράδυ είναι, ας το πούμε έτσι, η έκφραση μιας συνολικής κουλτούρας που εκφράζεται και μέσα από αυτή τη μουσική και που δυστυχώς φτάνει και σε πάρα πολλά νέα παιδιά με απίστευτα μηνύματα που φτάνουν μέχρι και στο σημείο με έναν τρόπο έως και να δικαιολογούν ή να κανονικοποιούν ακόμα και τους βιασμούς. Κοιτάξτε, ναι, συμφωνώ. Εδώ είναι ένα θέμα οικογένειας πια και γονέων, τι πρέπει να εμφυσίσουν στα παιδιά και τι πρέπει να τους εξηγήσουν. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι δεν είμαι αφοριστική με κανένα είδος μουσικής, ούτε θέλω να τσουβαλιάσω τους καλλιτέχνες που το εκπροσωπούν. Παρ' όλα αυτά όμως είμαι αφοριστική σε τέτοιες βίαιες συμπεριφορές. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα παιδιά δεν ξέρω για ποιο λόγο συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχω ξαναδεί εγώ καλλιτέχνες εντός εισαγωγικών, θέλω να σας πω, κυρία Δήμα, να κυκλοφορούν με 15, δεν ξέρω πώς να τους αποκαλέσω, συνοδούς, να τους αποκαλέσω, να τους αποκαλέσω μπράβους και να συμπεριφέρονται σαν συμμορίες, σαν κάτι ταινίες που βλέπουμε με συμμορίες. Φοβηθήκατε και για τα χειρότερα ακόμα, διότι το ένα είναι αυτό που έβαλε η Ελένη Μενεγάκη και είπε ότι με τόσο κόσμο και αυτό το πανικό θα μπορούσαν να είχαν ποδοπατηθεί άνθρωποι. Το άλλο είναι ότι ακούστηκε ότι και γράφτηκε ότι υπήρχαν ακόμη και όπλα. Αυτό δεν το ξέρω αν υπήρχαν όπλα. Αν υπήρχαν όπλα, ευθύνονται αυτοί που δεν άσκησαν έλεγχο σε αυτούς που ήξεραν συγκεκριμένο ότι συνήθως κάνουν φασαρίες. Φέρει ευθύνη η διοργάνωση. Δεν ξέρω αν υπήρχε όμως και αστυνομία εκεί μετά από το συμβάν αυτό. Διότι ξέρετε ότι υπήρχε κόσμος κάτω στις θέσεις. Και όταν έγιναν τα επεισόδια άρχισαν να αποχωρούν γονείς και να παίρνουν τα παιδιά τους και να φεύγουν. Επίσης αυτό που μου έκανε εντύπωση, ότι όταν άνοιξα την πόρτα να βγω στο διάδρομο δεν υπήρχε ψυχή. Και λέω, παιδιά, τι συμβαίνει εδώ, γιατί δεν κυκλοφορείτε? Κυκλοφορούσαν λοιπόν αυτοί οι ράπερς μαζί με τους 15 συνοδούς, δεν ξέρω τι ήταν αυτοί, οι οποίοι άνοιγαν δρόμο και έσπρωχναν τον κόσμο ακόμα και πολύ μεγάλα και γνωστά ονόματα της μουσικής ελληνικής σκηνής. Κοιτάξτε, εγώ με την εμπειρία μου τόσα χρόνια, 35 χρόνια, έχω συνεργαστεί και έχω φιλοξενήσει όλους τους καλλιτέχνες. Υπήρχε πάντα σεβασμός, υπήρχε κατανόηση και υπήρχε εκτίμηση ο ένας προς τον άλλο, ανεξάρτητα από τους προσωπικούς ανταγωνισμούς τους. Προφανώς. Αυτό που χθες αντίκρισα πραγματικά με θλίβει και πραγματικά με θυμώνει αφάνταστα. Να συμπληρώσω ότι δεν αποχώρησα, ναι, γιατί ήμουν έτοιμη να υποχωρήσω. Δεν με εκπροσωπούσε όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί σεβάστηκα τον κόσμο. Ήταν 10.000 άνθρωποι με τα παιδιά τους, οι οποίοι, κυρία Τζίμα μου, είχαν πληρώσει χρήματα και είχαν έρθει να παρακολουθήσει ο καθένας. Και τέλος πάντων δεν ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί να φύγουμε εμείς? Δεν κατάλαβα. Ναι. Έπρεπε να φύγουν αυτοί. Αυτοί έπρεπε να σηκωθούν να φύγουν. Οι άλλοι ήρθανε για να παρακολουθήσουν και να χαρούν από κοντά τη γιορτή. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε να βγάλουμε όλοι κάποια συμπεράσματα από αυτά που συνέβησαν χθες. Guide for the lights.
9 στους 10 θανάτους από COVID αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο μειώνει έως 20 φορές τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.